Θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων γίνεται για πρώτη φορά σε χώρα υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, εδώ στα Τίρανα. Θέλω να θυμίσω ότι η διαδικασία προσέγγισης των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη το 2003. Από τότε πέρασε πολλής χρόνος, όμως έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα σημαντική πρόοδος και η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, προφανώς συμμετοχής και της Αλβανίας, και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Οικογένεια έχει αντιμετωπίσει με τη δέουσα γεωπολιτική σημασία την προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη. Είμαι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένος για το γεγονός ότι μετά την Σύνοδο Κορυφής θα έχω επίσημες διμερείς συναντήσεις με την πολιτιακή και την πολιτική ηγεσία της Φίλης Αλβανίας. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αλβανία από το 2009. Και αυτό από μόνο του σηματοδοτεί το γεγονός και τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της αλβανικής κυβέρνησης να βάλουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε μια νέα τροχιά ακόμα μεγαλύτερης προσέγγισης. Θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω με τον φίλο Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσιών μας ζωνών. Έχει γίνει πρόοδος το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών και πιστεύω ότι προσεγγίζουμε πια στην ώρα όπου θα υπογράψουμε το σχετικό συνυποσχετικό προκειμένου να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει τέτοιου είδους εκκρεμότητες με μοναδικό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και με την Αλβανία. Τέλος, επιτρέψτε μου να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι λόγω των προβλέψεων για τον καιρό αύριο δεν θα μπορέσω τελικά να πετάξω με το ελικόπτερο και να επισκεφθώ τα χωριά της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Όμως ανανεώνω αυτήν την επίσκεψή μου το συντομότερο δυνατόν. Θέλω να βρεθώ και να επισκεφθώ τους ομογενείς μας και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επαναπρογραμματίσουμε αυτή την επίσκεψη το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Is the contest between Greece and Albania regarding the sea a major issue in improving the relations between the two countries? Well, I was just referring to this issue. Of course, we intend to delimitate our maritime zones, and as you know, this is an ongoing discussion between our two countries with lots of legal complexities, but I think we've made good progress over the past months, and I think there is a common understanding between myself and the Prime Minister that we do want to resolve this issue based on international law and that we can find an agreement for the signing of a document that will allow us to take this issue to the international court. So I'm reasonably optimistic that also the Albanian side will do its part in order to reach that stage at the earliest possible point. Thank you. One more question regarding the situation between Serbia and Kosovo. How significant is finding a quick solution between these two countries in terms of security and stability for the Western Balkans and for the entire European Union as such? We've always encouraged the dialogue between Belgrade and Pristina, which has to take place in good faith from both sides. We understand the complexity of the issue, but we are also fully aware of the fact that unless this issue is resolved, and in order for it to be resolved, I think both sides need to take a step back. It will be difficult make the necessary progress regarding the complete integration of the Western Balkans in our European family. Thank you very much.